Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Παλαιοχώρι, όπου σήμερα γιορτάσαμε τη σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοηθικώου με κάθε μεγαλοπρέπεια και παράλληλα ως Δημοτική Αρχή διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση προς τιμήν του αειμνήστου θέως βουλευτή Χαλκιδικής Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη και την τελετή ονομασίας της οδού Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη, μιας πολύς κεντρικής οδού της κοινότητας Παλαιοχωρίου που ο ίδιος τόσο αγάπησε και υπηρέτησε. Σας ευχαριστούμε θερμά που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Με τη αριθμό 16 του 2020 απόφασή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Παλαιοχωρίου αποφάσισε την ονομασία του δρόμου από την κοινότητα και από τη μεριά της Πλακοσκεπής έως το γυμνάσιο να ονομαστεί ως Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη, η μνήμη του βουλευτή Χαλκιδικής και πατριώτη μας, ο οποίος υπηρέτησε τον τόπο για 4 θητείες ως βουλευτής και ευεργέτης του Παλαιοχωρίου με έργα υποδομής που υλοποίησε σε αυτό και απολαμβάνουμε ως σήμερα. Μια οφειλόμενη ενέργεια, μια παρακαταθήκη που έπρεπε να μπει για τις επόμενες γενιές για να θυμίζει έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να προσφέρει στα κοινά, να προσφέρει στο Παλαιοχώρι και να προσφέρει σε όλη τη Χαλκιδική. Ένας οραματιστής πολιτικός, το οποίο το έργο ακόμα ωφελεί τους κατοίκους της Χαλκιδικής και ο Δήμος Αριστοτέλη δεν μπορούσε να παραβλέψει αυτή την ιστορική συγκυρία και έτσι με μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου φτάσαμε σήμερα εδώ στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη, τιμώντας επί της ουσίας έναν πολιτικό που χαρακτήρισε τα μεταπολιτευτικά χρόνια στη Χαλκιδική, μιας και αποτέλεσε τον πρώτο εκλεγμένο βουλευτή της Χαλκιδικής μετά τη μεταπολίτευση. Έχει όμως και ένα δεύτερο νόημα ημέρα, ότι οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει πρέπει να τιμώνται και οι άνθρωποι που δίνουν το είναι τους και λειτουργούν εις βάρος των ατομικών τους αναγκών, συμφερόντων, των οικογενειών τους, χαρίζοντας τη ζωή τους στα κοινά, κάποτε για αυτούς θα πρέπει να έρθει η αναγνώριση. Για τον Κώστα Τσιουπλάκη ήρθε 25 χρόνια μετά τον θάνατό του και 35 περίπου χρόνια μετά το πέρας της πολιτικής του καριέρας. Και είμαστε όλοι περήφανοι που πάνδημο το Παλαιοχώρι με τη συμμετοχή υψηλών καλεσμένων τίμησε και τιμά αυτόν τον σπουδαίο πολιτικό. Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα και για σας ως οικογένεια, η τιμή αυτή που έγινε στο πρόσωπο του πατέρα σας, τον κύριο Τσιουπλάκη. Έτσι, συγκινητική ιδιαίτερη στιγμή σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Στέλιο Βαλιάνο, όλους τους φορείς, τους Δημοτικούς Συμβούλους, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο. Ήταν ιδιαίτερη τιμητική αυτή η ημέρα και η ονοματοδοσία της οδούς Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη. Τι να πω, τα λόγια είναι ατελείωτα. Θα πω μόνο ότι συνέφερε τα μέγιστα με εθνικό και τοπικό, με τοπική προσφορά. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένατε όλο αυτό το οποίο έγινε σήμερα στο Παλαιοχώρι? Όχι, ήταν μια έκπληξη για μας. Μας ενημέρωσαν ένα μήνα πριν και αυτό που μπορώ να πω ξεπλάγει και με τον κόσμο που έχει μαζευτεί να τιμήσει αυτόν τον άνθρωπο σήμερα εδώ. Είσαι πολύ κοντά με αυτόν τον άνθρωπο και ό,τι έρχεται στην καρδιά μου βγαίνει και στα χείλη μου. Όμως επειδή πέθανε το 1996 και κάποιοι εξ ημών, οι περισσότεροι δεν τον έχουν γνωρίζει, αυτοί που είναι 30 χρονών δεν τον είδαν ποτέ. Και από τους υπόλοιπους μισούς, οι μισοί μπορεί να τον γνώριζαν μόνο φυσιογνωμικά. Θέλω με δύο λόγια να δηλώσω το προφίλ για να μπορείτε να έχετε την εικόνα αυτού του ανθρώπου. Ήταν μια ευηλυματική φυσιογνωμία. Ένας ενδοφυλετικός άνθρωπος, ο οποίος μπορούσε με αιμονία και πάτρευε το δυναμισμό με την ευαισθησία και την ακαδημαϊκή μόρφωση. Ήταν ασυμβίβαστος. Δεν μπήκε ποτέ ούτε στο σύστημα, ούτε στην παράγκα. Όπου και να πήγαινε, αυτοί οι οποίοι ήταν οι δικοί του φίλοι, ήταν απλοί πολίτες. Αυτός επέλεγε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μπροστάρης, αγωνιστής, μαχητής, μα πάνω απ' όλα ήταν τουλάχιστον 30 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Και αυτό το αποδεικνύουν τα έργα του και τότε κατάρτος ο άνθρωπος. Ναι, ήταν μεγάλη η χαρά και η τιμή που
ετοιμάζει επί έτη τώρα ο πατήρ Ιγνάτιος Οριγανάς και πρωτοσύγγελός μου για την Παναγία την Γοργοϊπίκο, και είδατε και φέτος ότι με μεγάλη χαρά όλος ο κόσμος μετήχε σε αυτό το πανηγύρι στο Παλαιοχώρι. Η χαρά μας έγινε μεγαλύτερη ακόμα γιατί παρόντων των αρχόντων και πλήθος λαού τιμήθηκε ιδιαιτέρως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσουπλάκης, βουλευτής εδώ της Χαλκιδικής, ο οποίος άφησε το στίγμα του στον τόπο εδώ πέρα. Και το θετικό στην όλη αυτή η υπόθεση είναι το εξής. Πρώτον, ό,τι πλουτίζει και ενώνει τη Χαλκιδική είναι περιουσία της. Και από ό,τι κατάλαβα, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσουπλάκης είναι περιουσία της Χαλκιδικής και γέννημά της. Αφενός μεν, γιατί προσέφερε στον τόπο και τον υπέτσε με τον καλύτερο τρόπο, αφετέρου δε, γιατί η οικογένειά του ακόμα σήμερα συνεχίζει αυτήν την τακτική. Πλουτίζει λοιπόν τη Χαλκιδική και ενώνει τη Χαλκιδική ο αείμνηστος Τσουπλάκης με την ευλογία της Παναγίας μας της Γοργοϊπίκου. Τα έτη τα δικά σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Ως φίλος της οικογένειας βρεθήκατε σήμερα στο Παλαιοχώρι για την τιμή που έγινε στον Κωνσταντίνο Τσουπλάκη. Τι σας συνδέει με την οικογένεια? Με τον γιο του κύριου Κωνσταντίνου Γιώργου έχω γνωριστεί μέσω κοινού μας φίλου του κύριου Στεριανόπουλου. Πάνω από 15 χρόνια γνωριζόμαστε και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Μεγάλη τιμή για μένα. Ξέρετε για την πορεία του πατέρα? Περισσότερα έμαθα σήμερα, να σας πω την αλήθεια, και εντυπωσιάστηκα. Πολύ σημαντικός άνθρωπος της περιοχής και άφησε μεγάλο έργο.